χρόνους και 2 χρόνια. Θέλω να νιώθω ότι υπάρχω μόνο εγώ και οι ανώτερες δυνάμεις. Γι' αυτό επίσης πάντα είναι κλειστά, πάντα έχω κλειστά, πάντα με την φλόγα των κεριών, έτσι, δουλεύω. Κανένας ήχος δεν πρέπει να ισχωρεί εξωτερικό. Γι' αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε μένα και πάω και σε κάτι προσωπικό συνύπαρξης, έτσι. Βέβαια, το βράδυ εκεί είναι εντάξει, ζητιανεύω την ανθρώπινη παρουσία. Αλλά όλη μέρα είναι αδύνατο να δημιουργήσεις. Εκεί από εκεί καταλήγουμε πραγματικά, αν δεν είσαι εντελώς απερίσπαστος. Από τη στιγμή που θα υπάρχεις εσύ, που θα υπάρχω εγώ, έχω κάποιο πρόβλημα, με απασχολεί κάποιο πρόβλημα, οποιασδήποτε έννοιας, ή πρακτικό, έτσι, ή συναισθηματικό, είναι αδύνατο πλέον να μπω, έτσι, στην ψυχή και σε αυτό που θέλω να δώσω. Ή λέγεται μορφή, ή λέγεται ιδέα. Δεν πρόκειται, δεν γίνεται. Πρέπει να πάψω να υπάρχω εγώ, να υπάρχουν μόνο οι άλλοι. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια, γιατί είναι βέβαια και ορισμένα πράγματα είναι φού και αφηρημένες έννοιες, ορισμένα συνήθεια που δεν μπορείς απόλυτα να τα καταγράψεις και να τα αναλύσεις και να είναι βέβαια, 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 βέβαια. Πολλοί με ρωτάνε γιατί, Μαρία, γιατί περνάνε διαστήματα 2 χρόνια, 3 χρόνια να ζωγραφίσω. Ναι, είμαι ανίκανη μία γραμμή να τραβήξω. Από τη στιγμή που έχω προσωπικό και όλο συμβαίνει, τέλος πάντων, όλο και κάτι να συμβαίνει. Λοιπόν, ότι εντελώς βγαίνω, εντελώς ναι, όφω, δηλαδή ναι. Πρέπει να μην έχω κανένα πρόβλημα για να μπω στην ψυχή ή, ξέρω εγώ, του Σομαλού, του Ιουγκοσλάβου, αυτού που θέλω να δουλέψω. Ανεξάρτητα κατά πόσο το κατορθώνω, βέβαια, αυτό επιδιώκω. Το να βγάλω την ψυχή του από τα μάτια του, έτσι, από τα ρουθούν εδώ. Ανεξάρτητα, βέβαια, κατά πόσο το κατορθώνω. Και είναι μια άλλη ιστορία. Η φωτιά τι ρόλο παίζει, γιατί το λέω αυτό, κυρία Φανουδάκη, γιατί έχετε κάψει κάποια από τα έργα σας, έτσι. Για ποιο λόγο είχατε προβεί σε αυτή την πράξη? Μου είχε συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά σε κάποιες, έστω, ξέρω εγώ, έτσι, στιγμίες αυτές, μεμονωμένα να έχω κάψει έργο. Όπως, ναι, μεμονωμένα είχα κάψει κάποια φορά ένα έργο μου το Βιετνάμ, κάποια άλλη φορά ένα Χριστό, τον οποίο είχα μαρχαιρώσει και ίδια, δηλαδή σε τέτοια φάση ψυχολογική βρισκόμουν. Τώρα βέβαια ήταν η πιο αυτή, που φοβήθηκα τον εαυτό μου πλέον, ο τέρμα δεν υπάρχει άλλο περιθώριο σε μένα. Έφυγε μάλιστα από εδώ, από την Κρήτη, γιατί ήταν ένα καμπανάκι, γιατί λέω το επόμενο στάδιο, πάει Μαρία, θα αυτοπυρποληθείς. Τέλος πάντων, ήταν ένα μπαμ που ίσως όμως με την πάροδο του χρόνου βλέπω ότι αν δεν είχε γίνει αυτό, έτσι, αυτή η έκρηξη, γιατί δεν είναι. Εδώ είχα τέτοιο καημό το να δουλέψω. Είχαν περάσει 5 χρόνια. Καμιά 25 έργα είχα, έτσι, και να φτάσω στο σημείο να τα κατεβάσω όλα κάτω σε ένα τζάκι που είναι τέσπα αρκετά μεγάλο, και άρχισα, ναι, με τη σειρά συμβολικά ξεκινώ και ο το Χριστό, ότι δεν υπάρχει αγάπη, έτσι. Μετά μία Μαντόνα, αυτά δεν έμεινε τίποτα. Η συνεχεία το Peace, το Ειρήνη, το Γκάντι, το Γκίνγκ, τον εαυτό μου, κατόπιν κάποιους Κούρδους, ναι. Ήρθε κάποιος άνθρωπος, κάποια φίλη, συμπτωματικά, δεν την περίμενα και σώθηκαν 4-5 έργα, βέβαια. Έφυγα.
ξέρει τον αγώνα που κάνω βασικά. Δεν μπορεί να καταλάβει τεράστιο αγώνα που κάνω. Και όμως απ' την άλλη είναι τόσο περιορισμένος ο χώρος που μπορεί αυτό να βγει έξω, έτσι, κάπου είναι. Βέβαια είναι και δύσκολος δρόμος, μην ξεγελιόμαστε. Τα αντιπολεμικά δεν περνάνε, αγάπη, το ξέρεις πολύ καλά. Αυτό που πουλάει, πουλάει ο πόλεμος, όχι η ειρήνη. Έτσι δεν είναι. Και ζούμε σίγουρα σε μια εποχή που βιώνουμε το θρίαμβο της εικόνας, έτσι, ναι, επί της ουσίας. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Ναι, βέβαια. Και που δεν θέλει κι ο άλλος να μη στενοχωρεθεί. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει να προβληματιστεί. Υπάρχει αυτή η απάθεια σε μεγάλο ποσοστό, που είναι ένα μεγάλο, μεγάλη, ας το πω, λίγο εριστική λέξη, κατάρα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την απάθεια, έτσι. Ότι από τη στιγμή που δεν αφορά εμένα, δεν έχω πόλεμο εγώ στον τόπο μου, δεν βαριάσαι, στάχτιας γίνει η Ιουγκοσλαβία, γι' αυτό. Κάπου, όχι, εδώ έστω μπορεί να ευαισθητοποιηθήκαμε, γιατί κάπου είχε επιπτώσεις και σε εμάς. Αλλά από εκεί και ύστερα μόνο ενδιαφερόμαστε, έτσι, και δεν καταλαβαίνουμε ότι αν δεν ενδιαφερόμαστε, έτσι, και το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, θα έρθει τη στιγμή, είναι πολύ πιο εύκολο να είμαστε πιο ευάλωτοι, ανά πάση στιγμή, να έχουμε και εμείς τις ίδιες συνέπειες. Πώς μπορούσε σταδιακά τόσα χρόνια, έτσι, που βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να έχει φτάσει σταδιακά, να έχει γίνει μόνο πνεύμα. Μπορεί ο άλλος να τα ακούει τώρα και να το θεωρεί τόσο εξτρεμιστικό, τόσο τρελό, τόσο ρομαντικό, τόσο αυτό. Και όμως, αλλά όμως συνεχώς αυτό που καλλιεργούμε και αυτό που τρέφουμε είναι μόνο την ύλη. Σταδιακά μπορούσε από γενιά σε γενιά, εκεί που χρειάζομαι αλφα ποσότητα ύλης, έτσι, για να πάρω την ενέργεια που χρειάζομαι. Τα ακούνε και θα λένε, τα λέει τούτη νέτροζη. Η κουζούλη. Κατάλαβες θέλω να πω, Γιατί όμως είμαι απόλυτα, πεισμένη. Φέρνω ένα παράδειγμα. Τη σκολικοειδή απόφυση, που ήταν ένα απαραίτητο όργανο, γιατί ο άνθρωπος ήταν φυτοφάγο, δεν ήταν σαρκοβόρο. Όμως, με την πάροδο των ετών, επειδή βέβαια τα χόρτα δεν έβγαζαν λεφτά, μας πέρασαν τώρα, έτσι δεν είναι, έχουμε γίνει σαρκοβόροι, και το εκείνο είναι τελείως, έχει συρρυκνωθεί, έτσι, είναι εντελώς άχρηστο όργανο. Λοιπόν, με αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, χοντρικά, την μπορούσε σταδιακά να έχουμε έναν τόσο εδώ στο μαχάκι, να έχουμε τόσο ένα. Επομένως, ούτε θα αρρωσταίναμε, ούτε θα. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ούτε πράγματι, ούτε τη λέξη δεν αντέχω. Που ξεκινάει, ναι, θάνατος. Δεν μας πρέπει τους ανθρώπους να αγαπούμε. Δεν μας πρέπει, όχι. Όχι, όχι, όχι. 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 Πάντως όμως ο θάνατος, επειδή σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα μας συμβεί με τα θάνατον, έτσι. Ναι. Είναι, μπορεί να είναι και κάτι το πρόσκαιρο. Δεν ξέρω. Αυτός ο εξευτελισμός, βρε παιδί μου, είναι μία αυτή εξευτελισμός για μένα. Εξευτελισμός από τη φύση, δηλαδή, έτσι, δεν ξέρω. Μπορεί, όχι, όχι. Δεν ξέρω, δεν τον δέχομαι. Δεν τον δέχομαι. Πώς θα γίνει. Δεν τον δέχομαι. Όμως μπορούμε να είμαστε σίγουροι, κύριε Φανουδάκη, για το τι υπήρξε πριν από τη σωματική μας ύπαρξη και για το τι θα υπάρξει μετά τον σωματικό μας θάνατο. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ναι, έτσι. Ναι, σαφώς, μα και γι' αυτό, με εφόσον το θίγεις αυτό, γιατί οπωσδήποτε κι εγώ κάπου πιστεύω μέσα μου ότι δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, η υπόθεση, ότι υπάρχει συνέχεια. Ότι ναι, όλα είναι υποθετικά βέβαια, δεν έχουμε τίποτα, αλλά όμως για μένα δεν είναι, όχι, όχι, όχι. Και να πω και κάτι άλλο με όλα αυτά που λέμε υπαρξιακά, θα αναφέρω κάτι, μια προσωπική εμπειρία. Είχα περάσει μια πολύ άσχημη ασθένεια, έτσι, δεν ξέρω αν είχατε ακούσει, μια ασθένεια που η μόνη που έχω επιβιώσει πανανθρώπινα. Λέγεται ανιούσια παράλυση του Λεδρή. Λοιπόν, καταστράφει το περίβλημα όλου του νευρικού συστήματος και έγινε αντικείμενο. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν μόνο αυτό. Ευνόητο, δεν θέλω τώρα να ψυχοπλακώνω και αυτό.
ότι ας βγει το ένα νεύρο με το άλλο, εφόσον δεν υπήρχε περίβλημα, μπορούσα να ηλεκτροφωτήσω όλο το νομό Αττικής, γιατί στην Αθήνα βρισκόμουν να μείνει σε μια στενοσοκομεία. Λοιπόν, το ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα όμως ήταν εντάξει, και αυτό ήταν μια συνοδύνη. Γιατί είχα όλες τις ανάγκες που έχω και τώρα. Να μιλήσω και όμως δεν αυτό, ανοιχτά μάτια, ούτε να μιλήσω. Λοιπόν, συνεχώς σκεφτόμουν αυτό που μου έδωσε, πως το σκέφτηκα και λέω όλα αυτά, τι δυνάμεις κρύβει ο άνθρωπος, έτσι. Το ότι δεν άφηνα κανένα περιθώριο, ότι δεν θα γίνω καλά. Την άλλη μέρα ήμουν το ίδιο, ξέρω εγώ, έτσι. Όχι. Τόσα είχα να σκεφτώ. Τότε ξεκίνησα να κάνω μοντάζ σημειωτείων. Τώρα 10 χρόνια που, όπως ξέρετε, που κάνω αυτές τις αντιπολεμικές εργασίες. Αυτό το ξεκίνησα μέσα στο θάλαμο του νοσοκομείου. Είπα, μου έφεραν μία τηλεόραση και δύο βίντεο και εκεί σε μία νοσοκόμος που ήταν η πιο νέα, πιο ευαίσθητος δέκτης. Βέβαια, εγώ δεν είχα φύ, είχα αρχίσει να κινώ μόνο χέρια και να έχω τόσο αγωνία το να τι κουμπιά να πατάει. Τότε ξεκίνησα να κάνω μοντάζ, έτσι. Μου είχαν φέρει και 10 έργα μέσα στο θάλαμο, το είχαν μετατρέψει στην γκαλερί, γιατί νόμιζα ότι δεν υπήρξα ποτέ, γιατί ο ενάσμης χρόνος αυτός ήταν τρομερό. Λοιπόν, αυτό ναι, ήταν 1000 πολυτεχνία και άλλα 1000 πανεπιστήμια αυτή εμπειρία. Δηλαδή, επαλήθευση το τι δυνάμεις κρύβει ο άνθρωπος μέσα του, όταν απόλυτα πιστέψει, να φοβάται ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του. Και ναι, δεν είναι σήμερα βέβαια του αιώνα. Τι λάθος λέει, πως ασύλληπτε για μένα να φοβάμαι τον συνάνθρωπό μου, να με φέρνει σε αυτό το σημείο, έτσι. Ή το άλλο, η μόνη μου επαφή πλέον με τον έξω κόσμο, ειδικό της μεγάλου πόλης, γιατί εκεί μετράει, γιατί εκεί ζει και ο περισσότερος κόσμος, να είναι μόνο η τηλεόραση, έτσι. Η επαφή με τον έξω κόσμο και το μάτι από την πόρτα μου να ελέγξω ποιος είναι για να ανοίξω. Ή αν το δούμε, αν εμβαθύνουμε την τραγικότητα,